Βαρέθηκες να μαζεύεις ακουστικά και δεν ξέρεις πώς να τα τακτοποιήσεις? Δες το παρακάτω βίντεο και θα μάθεις πώς να τα οργανώνεις όλα καλά. Καλησπέρα σας, τσεκτικνάω, είμαι ο Κώστας, γνωστός και ως Desperagot στα Games και σήμερα θα σας δείξω έναν πολύ όμορφο και πρακτικό τρόπο για να φτιάξουμε στηρίγματα για τα ακουστικά μας. Αν έχουμε πάρα πολλά ακουστικά και θέλουμε να τα τακτοποιήσουμε, νομίζω ότι είναι ο πιο απλός και φθηνός τρόπος, αν πιάνουν και λίγο τα χέρια σας, γιατί σκεφτείτε για να αγοράσουμε ένα stand για ένα ζευγάρι, για ένα ακουστικό μάλλον, θα χρειαστούμε γύρω στα 20 με 40 ευρώ. Αν έχετε 5-6 ζευγάρια ακουστικών όπως έχω εγώ, πάμε γύρω στα 200 ευρώ για την πλάκα. Λοιπόν, για το προτζεκτάκι αυτό θα χρειαστούμε ένα σιδηροπρίωνο. Αν είστε τυχεροί όπως εγώ και έχετε σέγα με μύτη για σίδερο, κρατήστε τη σέγα. Ιδάλλως με το σιδηροπρίωνο. 2-3 βίδες μικρής διαμέτρου, γύρω στα 2 με 3 εκατοστά είναι καλά, 2 εκατοστά είναι δανειές. Ένα τρυπάνι, έχω προσαρμόσει μύτη για αλουμίνιο των 5 χιλιοστών, δεν θέλουμε πολύ μεγάλη μύτη. Και εδώ είναι το καλό. Λοιπόν, ο αδερφός μου έτυχε να βρει μια φορά εκεί που περπατούσε πεταμένο ένα κουτί από γεμιστά, αυτά που μπαίνουν τα μπισκότα εδώ και πέφτουν στα περίπτερα. Με το που το είδα αυτό ήρθε στο μυαλό μου το project αυτό, όπως θα σας το δείξω. Εάν δεν έχετε το συγκεκριμένο πραγματάκι να βρείτε, μπορούμε να κάνουμε άλλες εναλλακτικές και θα σας δείξω πριν αρχίσω το project. Μία εναλλακτική είναι να πάρουμε γωνίες. Αυτές οι γωνίες είναι γωνίες στερέωσης επίπλων για να στηρίζονται παραπέζια, καρέκλες και ράφια. Αυτή εδώ, ακριβώς όπως είναι, βιδώνεται πάνω σε ένα ξύλο στο πλαϊνό μιας ντουλάπας ή μιας βιβλιοθήκης και δείτε αν φαίνεται, έτσι όπως θα είναι, μπαίνει το ζευγάρι τα ακουστικά ακριβώς από πάνω και είμαστε μια χαρά, οπότε ούτε κόπος ούτε τίποτα. Αυτός είναι ο πιο απλός και πρακτικός τρόπος. Και επειδή εγώ το ήθελα λίγο πιο εξειδικευμένο, το πήγα ένα βήμα παραπέρα. Επίσης μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και με βίδες απλές. Βάζεις βίδες όμως θα το κάνουμε όμορφο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτά που θα χρειαστούμε για αρχή. Τις βάλουμε τις βίδες στην άκρη. Λοιπόν, παίρνουμε το πλαστικό μας αυτό εδώ και να βγάλω αυτό από εδώ. Μαρκάρω πάνω κάτω το πόσο θα χρειαστώ. Εγώ έτσι όπως το κόβω δεν θέλω πολύ μεγάλο, δεν θέλω να είναι πάνω από 4-5 εκατοστά το μήκος. Το θέλω γύρω, δεν ξέρω αν φαίνεται, λοιπόν, κάπου τόσο και πιο μικρό, όχι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή 1-2 εκατοστά θα σπάσει πολύ εύκολα. Το ιδανικό μήκος είναι γύρω στα 4-5 εκατοστά. Λοιπόν, σας είπα ότι ο πιο απλός τρόπος και ο πιο οικονομικός είναι αν έχετε ένα απλό σιδηροπρίωνο. Ξεκινάμε να κόβουμε, είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, ξεκινάμε να κόβουμε το πλαστικό μας, αλλά επειδή εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, θα δοκιμάσω να το κόψω με το σιδηροπρίωνο. Για να ξέρετε, αν το κάνετε με απλό πριονάκι αυτό εδώ, θα φάτε πολύ ώρα, σας το λέω. Ο πιο γρήγορος και πρακτικός τρόπος είναι το σιδηροπρίωνο, η σέγα βασικά. Λοιπόν, να στη βάλουμε στην άκρη γιατί είναι και αρκετά επικίνδυνο προς το παρόν. Δείτε, ένα τέτοιο κομμάτι θέλω πάνω κάτω. Αρκετά απλό, αρκετά πρακτικό. Λοιπόν, βγάζω το αυτοκόλλητο, αυτά έχουν και αυτοκόλλητα επάνω.
Το συγκεκριμένο είναι λίγο δύσκολο να βγει βέβαια, αλλά εγώ δεν το θέλω, δεν θέλω βασικά να έχει το αυτοκόλλητο. Εσείς αν θέλετε και βρείτε το ίδιο, κρατήστε το. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και έχουμε αυτό εδώ το πολύ όμορφο κομμάτι. Αυτό που θα κάνω είναι να το κόψω στο κέντρο, ώστε να πετύχω από τη μία πλευρά να έχω πιο μακρύ πιο μακριά πλευρά και στην άλλη την κοντή. Παίρνω το σιδηροπρίονό μου ή τη σέγα μου ανάλογα με το τι έχω. Δοκιμάζω. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε παρουσιαστεί δύο παρόμοια κομμάτια. Εγώ τα κόψα λίγο στραβά, εσείς μπορείτε να τα κόψετε λίγο πιο ίσια ανάλογα με την ώρα, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ γύρω-γύρω έχουν γρέζια. Έχουν δημιουργηθεί γρέζια από τον τρόπο που το έκοψα. Πολύ στράνε, λοιπόν. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι είτε με μία λίμα, αν έχετε λίμα, θα προσπαθήσουμε να τα λιάνουμε, να γίνει αρκετά όμορφο και πρακτικό. Αν δεν έχετε λίμα, πέφτει η εναλλακτική, είναι ένα κομμάτι γυαλόχαρτο. Λοιπόν, αυτό που κάνετε είναι τρίβετε το πλαστικό ώστε γύρω από κάθε πλευρά του, ώστε να δημιουργήσουμε μια ομοιόμορφη κατασκευή. Δηλαδή, δεν θέλω να έχω αιχμηρές γωνίες, δεν είναι και όμορφο, δεν είναι και αισθητικό. Λοιπόν, αυτό θα σας πάρει αρκετή ώρα να το φτιάξετε. Το γυαλόχαρτο είναι πιο ωραία λύση, πιο εύκολη από ότι λιένουμε λίγο και εδώ τις γωνίες ώστε να είναι καμπύλες. Ακόμα και στραβό να το κόψετε λίγο, ακόμα και να σας φύγει κάποιο κομμάτι, με το γυαλόχαρτο όλο αυτό βελτιώνεται και έρχεται όπως το θέλετε, δηλαδή με το γυαλόχαρτο μπορείτε να το φέρετε στα μέτρα σας πολύ όμορφα και εύκολα. Αυτό εδώ που έκανα είναι ένα κομμάτι ξύλο και τύλιξα γύρω του ένα γυαλόχαρτο, το σύρωψα για να είναι πρακτικό να το δουλεύω. Είναι μια πολύ εύκολη πατεντούλα που μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, αυτό ίσως να είναι το πιο επίπονο κομμάτι μετά το κόψιμο με συμβατικό πριόνι αντί για σέγα. Επίσης, στα πλαίσια είναι να κατασκευάσω και κάποια πραγματάκια στο κουτί και θα σας δείξω, θα είναι δική σειρά αυτή. Λοιπόν, παίρνω ένα πανί και φροντίζω να καθαρίσω τη σκόνη που δημιουργήθηκε και από το τρίψιμο και από το κόψιμο. Λοιπόν, το καθαρίζω όσο καλά μπορώ, αν έχετε και λίγο νερό, λίγο άζεξ ή λίγο ινόπνευμα, το βρέχετε. Βλέπετε τώρα το κομμάτι ατελές. Και κάπως έτσι είναι το κομμάτι που μόλις λίανα, βλέπετε έχουν φτιαχτεί οι πλευρές του, μπορείτε να το λιάνετε όσο θέλετε εσείς, όπως σας αρέσει, μπορείτε να του δώσετε σχήματα, μπορείτε να το κάνετε στρογγυλό, τρίγωνο. Αν θέλετε να το βάψετε, δεν είμαι το συγκεκριμένο επειδή είναι πλαστικό, δεν θέλω να το τρίψω άλλο και να το χαλάσω για να το βάψω, το θέλω διάφανο, είναι πιο ωραίο. Αλλά αν θέλετε να το βάψετε, τότε τρίβετε όλη την επιφάνεια και απλά με κάποιο σπρέι το περνάτε, είστε εντάξει. Λοιπόν, αφού λοιπόν το τρίψω, το λιάνω και το καθαρίσω, να μην έχει σκόνες, καθαρίζω και την επιφάνειά μου. Πάντα γενικά όταν κάνετε πράγματα, φροντίστε να κρατάτε την επιφάνεια που δουλεύετε καθαρή. Λοιπόν, περνάω στο επόμενο βήμα και το επόμενο βήμα είναι, βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την πλευρά, στη μακριά πλευρά, θα κάνω μία τρύπα. Η τρύπα να φροντίσετε, αν δείτε, να είναι
να είναι πιο ψηλή από ότι, πιο ψηλά από ότι το μικρό κομμάτι, και αυτό για να μπορέσετε να το βιδώσετε εύκολα. Λοιπόν, ξεκινάω. Προτιμάω είτε μύτη για το τρυπάνι για ξύλο είτε για αλουμίνιο. Προτιμάω το αλουμίνιο προσωπικά γιατί είναι πιο εύκολο για το πλαστικό. Λοιπόν, μία τρύπα αρκεί, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Λοιπόν, όπως βλέπετε, να το βάλουμε και λίγο στο φως. Η τρύπα μας είναι εδώ πέρα. Όμορφο, καθαρό, τακτοποιημένο. Λοιπόν, και γιατί έκανα αυτή την τρύπα? Γιατί εδώ πέρα θα μπει η βίδα, η οποία θα το κρατήσει πάνω στην επιφάνεια. Προτιμάω ξυλόβιδες γιατί είναι πιο όμορφο, όπως και θα σας δείξω, να το τακτοποιήσουμε πάνω σε μια ξύλινη επιφάνεια. Λοιπόν, θα αλλάξω, θα κλείσω λίγο και θα πάω μέσα να σας το δείξω. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, προτιμάμε για να τακτοποιήσουμε και να βάλουμε τα συγκεκριμένα πιαστράκια που φτιάξαμε μια ίσια επιφάνεια ξύλινη, κατά περίπτωση μια βιβλιοθήκη. Όπως βλέπετε εδώ έχω τη βιβλιοθήκη μου, είναι ακριβώς πίσω από το γραφείο μου, θα σας το δείξω και ολοκληρωμένο πώς θα γίνει, ώστε να μπορέσουμε να τα βάλουμε και να είναι όλα και όμορφα και ωραία σε μία σειρά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι πάνω κάτω να υπολογίσω, επειδή εγώ έχω πολλά ακουστικά, θέλω να τα βάλω όλα σε μία σειρά. Άρα προσπαθώ να υπολογίσω πάνω κάτω πόσο ύψος απέχει το ένα από το άλλο αν τα βάλω, να μην πέσουν πλακωμένα το ένα στο άλλο. Πρώτα απ' όλα ανοίγω μία τρυπούλα εδώ πέρα, ή αλλιώς αν έχω τρυπάνι με βίδα για κατσαβίδι, απλά το βιδώνω κατευθείαν. Και εδώ πέρα, αφού να σας δείξω κιόλας, προσπαθώ πολύ εύκολα και απλά να βιδώσω τη βίδα μου με το πιαστράκι. Λοιπόν, είναι το πιο εύκολο κομμάτι αυτό. Δεν το θέλω πάρα πολύ σφιχτό, αλλά δεν το θέλω και πάρα πολύ χαλαρό. Θέλω να είναι αρκετά στερεό, ώστε να μην περιστρέφεται. Δεν θέλω να περιστρέφεται. Θέλω να μπορεί να κρατηθεί. Βέβαια, αν είχα δύο βίδες, θα ήταν πιο σταθερό. Αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολή για ένα τόσο μικρό κομμάτι να βάλουμε δύο βίδες. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αρκετά σταθερό. Και υπολογίζω ώστε να βάλω 1, 2, 3, 5, 10 όσα κομμάτια θέλω σε μία σειρά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να φέρω να σας δείξω πώς θα χτυπιούμε και τα ακουστικά. Λοιπόν, σιγά σιγά, ανάλογα, μια συμβουλή θα είναι, ανάλογα με το πόσο βαρύ είναι το headset, τα ακουστικά σας, να το κάνετε πιο πλατή. Σας είπα είναι 4 με 5 εκατοστά. Αν δείτε εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι είναι λίγο πιο πλατή. Αυτό είναι γύρω στα 6 εκατοστά περίπου το μήκος του, και αυτό το έκανα γιατί ήθελα να βάλω ένα πιο βαρύ headset. Γενικά να προτιμάτε τα πιο, τις πιο μεγάλες διαμέτρου πιαστράκια που φτιάχνετε να τα χρησιμοποιείτε για τα βαριά σας ακουστικά. Ας πούμε για παράδειγμα εδώ έχω τα Siemens. Ορίστε. Επίσης τακτοποιώ και το καλώδιο. Γενικά, αυτό που με εκνευρίζει στα ακουστικά είναι ότι αν έχετε πολλά, όλος ο τόπος γεμίζει με καλώδια. Οπότε είναι μια απελπισία. Οπότε το πιο πρακτικό κομμάτι είναι, τα βάζω, τα τακτοποιώ, ώστε να παίρνω πάντα το ακουστικό που θέλω. Λοιπόν, από κάτω θα βάλω τα σαϊμπήρια. Χωρίς πολλά πολλά. Όμορφα και τακτοποιημένα. Επίσης το μικρόφωνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα δέσετε. Επίσης έχω τα Sennheiser, τα οποία σας είχα και στο unboxing με το άπειρο καλώδιο. Αυτά ήταν λίγο απελπισία να τα έχω κρεμασμένα δεξιά και αριστερά πάνω στο γραφείο. Και ειδικά αν δεν έχετε μεγάλους χώρους είναι λίγο, ναι. Τα τακτοποιώ και αυτά όμορφα και καλά. Και πάνω βάζω τα Crystal Acoustics, τα τελευταία που έκανα unboxing, τα οποία είναι και τα αγαπημένα μου το τελευταίο καιρό. Οπότε κάπως έτσι κατάφερα να οργανώσω 4 ζευγάρια ακουστικά, το ένα κάτω από το άλλο, εξασφαλίζοντας και άπειρη πρακτικότητα και ένα όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά αν έχετε
στο σπίτι σας μεγάλο αριθμό εξοπλισμού, πολλά ακουστικά, θα ήταν πολύ όμορφο να μπαίνατε και να τα βλέπετε το ένα κάτω από το άλλο. Εμένα είναι ακριβώς δίπλα από το γραφείο μου, κάποια στιγμή θα σας κάνω και ένα tour. Θα ήταν πολύ ωραίο να μπαίνετε και να κάθεστε, να είναι όμορφα διακοσμημένα και να διαλέγετε τα ακουστικά που θέλετε. Είναι αρκετά στερεά, μην τα βλέπετε έτσι. Λοιπόν, και να τα χρησιμοποιείτε και μετά να τα ξαναβάζετε πάλι στη θέση τους, εξασφαλίζοντας και μέγιστη εργονομία και να μην μπλέκετε με πολλά καλώδια και να μην σας πάνε και τα νεύρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για το πώς θα κατασκευάσω πιαστράκια για τα ακουστικά μου. Το μόνο που χρειάζομαι είναι αν βρείτε το συγκεκριμένο κουτάκι ή ένα πλαστικό ή οτιδήποτε, το χρησιμοποιείτε. Ιδάλλως μην ανησυχείτε. Μπορείτε, σας είπα, να πάρετε μια γωνία από σταθεροποίησης επίπλων που βάζουμε αυτό το σίδερο που σας έδειξα πριν. Επίσης μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι ξύλο μακρόστινο, να το στερεώσετε, να το βιδώσετε πάνω και να τα βάλετε πάνω. Μπορείτε να πάρετε πιαστράκια, ας πούμε στη χειρότερη θα μπορούσατε να πάρετε και ένα τέτοιο, λίγο πιο πλατή βέβαια, λίγο πιο μεγάλο, και να το βάλετε χωρίς ούτε καν να πιάσετε βίδα. Ή μπορείτε να πάρετε μεταλλικά πιαστράκια αν δεν θέλετε να φτιάχνετε. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος, όμορφος και καθαρός, ώστε να είστε τακτοποιημένοι. Λοιπόν, check tech now, είμαι ο Κώστας. Να σας υπενθυμίσω ότι ο διαγωνισμός μας συνεχίζει να τρέχει και στο Facebook και στο YouTube. Για να κερδίσετε 3 φορτιστές iPhone ή αν θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε και για άλλα κινητά, μπορείτε αν έχετε τις επεκτάσεις. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας. Κάντε ένα subscribe, πείτε μας τι άλλο θα θέλατε ίσως να δείτε να φτιάξουμε. Σιγά σιγά θα έρθουν και άλλα βιντεάκια. Check tech now. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.